Σατσίχλη. Τώρα εκρηκτική είναι η κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ, όπου ο πόλεμος με υπερσύγχρονα μέσα επισκιάζεται από την απίστευτη μεσαιωνικής βαρβαρότητας γενοκτονία μειονοτήτων από τους τζιχαντιστές. Μαρτυρίες επιζώντων αναφέρουν ότι οι μαχητές του Χαλιφάτου κατέσφαξαν τελικά 420 άνδρες σε ένα χωριό και εχμαλώτησαν 1000 γυναικόπαιδα. Άλλες μαρτυρίες από τη γειτονική Συρία λένε πως οι τζιχαντιστές εκτέλεσαν 700 μέλη μιας φυλής η οποία αρνήθηκε να πολεμήσει στο πλευρό τους. Τα αμερικανικά μαχητικά σηκώθηκαν για άλλη μια μέρα με κατεύθυνση στο Ιράκ, πλήττοντας στόχους τζιχαντιστών στην περιοχή της Μοσούλης, ενώ την ίδια ώρα οι Κούρδοι μαχητές που πολεμούν απέναντι στους ζηλωτές του Χαλιφάτου λένε ότι κερδίζουν έδαφος στη μάχη για το μεγαλύτερο φράγμα της χώρας. Ένα φράγμα που αποτελεί πολύτιμο λάφυρο, καθώς υδροδοτεί και ηλεκτροδοτεί όχι μόνο τη δεύτερη σε μέγεθος Ιρακινή πόλη, αλλά και τον Ιρακινό Βορρά. Από τα νερά του αρδεύονται οι τεράστιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις της βορειοδυτικής επαρχίας Νινεβή. Οι Κούρδοι λένε ότι έχουν ανακαταλάβει τις κομοπόλεις Ταλσκίφ, Ασραφίγια και Μπανάγια. Στην πολεμική επιχείρηση συμμετέχει εκτός από τις ΗΠΑ και η Βρετανία. Μετά τα μαχητικά Τορνέιντο που επιχειρούν στο Βόρειο Ιράκ, το βράδυ του Σαββάτου έφτασαν στη βρετανική βάση του ακροτηρίου στην Κύπρο και ελικόπτερα Σινούκ, έτοιμα να πάρουν μέρος στο ανθρωπιστικό σκέλος της επιχείρησης με διανομή εφοδίων και μεταφορά προσφύγων. Η κουρδική περιοχή λειτουργεί όπως θα θέλαμε και η τοπική διοίκηση σέβεται τα δικαιώματα των φυλετικών και θρησκευτικών ομάδων. Έτσι νομίζουμε ότι αποτελεί ένα χώρο που πρέπει να προφυλάξουμε. Στον δρόμο που συνδέει την Ισλαμική πλέον Μοσούλη με την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, Αρμπίλ, οι πεσμεργά έχουν οχυρωθεί για να σταματήσουν τυχόν προέλαση των τζιχαντιστών. Αυτό το όρμα μάχης που έχει τοποθετηθεί εδώ για να υπερασπίσει το κουρδικό Ιράκ απέναντι στους μαχητές του Χαλιφάτου είναι 53 ετών. Οι Κούρδοι λένε ότι ο εξοπλισμός που διαθέτουν είναι απερχαιωμένος σε σχέση με τα σύγχρονα όπλα που οι τζιχαντιστές είτε άρπαξαν από τα στρατόπεδα της Μοσούλης ως λάφυρα πολέμου είτε προμηθεύονται παράνομα. Στο μεταξύ αποκαλύπτονται στις πλήρεις τους διαστάσεις οι θηριωδίες των ακραίων Ισλαμιστών. Οι συγγενείς των θυμάτων που κατάφεραν να γλιτώσουν μεταφέρουν συγκλονιστικές μαρτυρίες από το χωριό Κόζο. Σκοτώθηκαν 420 άνδρες. 1000 γυναίκες και παιδιά εχμαλωτίστηκαν. Από 1705 κατοίκους, μόλις 180 ξέφυγαν. 7 τραυματίες κατάφεραν να επιζήσουν κρυμμένοι κάτω από σωρούς συγγενών τους και διέφυγαν τελικά. Οι οικογένειες των Γεζίτη που φτάνουν σε ασφαλές καταφύγιο από την περιοχή του όρου Σιντζάρ είναι εξαντλημένες. Λένε ότι κρύβονταν την ημέρα για να ξεφύγουν από τους τζιχαντιστές και περπατούσαν επί ώρες τη νύχτα. Σε έναν πρόχειρο καταβλισμό των προσφύγων, τα στοιχειώδη αγαθά όπως το νερό και η τροφή είναι σε έλλειψη. Αλλά τουλάχιστον έχουν ασφάλεια. Πρώτα ήρθαν για τους χριστιανούς, έπειτα έβαλαν στόχο εμάς τους Γεζίτη. Πλήττουν όλες οι μειονότητες. Εάν δεν κάνει κάτι η διεθνή κοινότητα, θα μας ξεπαστρέψουν. Η Δύση εμπλέκεται εκ νέου σε πολεμική περιπέτεια με αντιπάλους αποφασισμένους να πεθάνουν και να σκοτώσουν, συμμάχους ανεπαρκώς εξοπλισμένους και με τον κίνδυνο διαμελισμού του Ιράκ πάντοτε παρόντα. Οι κτηνοδίες των τζιχαντιστών, κυρίες και κύριοι, δεν έχουν τέλος και στη Συρία. Ο Γιώργος Φελίδης θα μας ενημερώσει, Γιώργο. Πραγματικά, σκηνές μεσαιωνικών μαρτυρίων εκτελήσονται στη Συρία. Στις εικόνες που θα δούμε, Μάρκο, θα δούμε τα μαρτύρια που τραβάει ένας Ιάπωνας γιατρός και φωτογράφος που βρισκόταν στην περιοχή βορείως του Χαλεπίου όταν συνελήφθη, εχμαλωτίστηκε από τους τζιχαντιστές. Οι οποίοι, αφού τον χαράκωσαν στον πρόσωπο, τον ανακρίνουν δεμένο μπροστά στο φακό, τον αναγκάσουν δε να ομώσει και πίστη στο Ισλαμικό Χαλιφάτο. Βλέπουμε το σχετικό βίντεο. Ακριβώς. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδρεύει στη Βρετανία, οι μαχητές, οι ακραίοι Ισλαμιστές του Χαλιφάτου έχουν εκτελέσει 700 άτομα από μία και μόνο φυλή, τη φυλή Σεϊτάτ, η οποία είχε εξεγερθεί εναντίον τους στην περιοχή του Ντέιρ Αλ-Ζόρ. Να πούμε επίσης ότι επικαλούμενο πηγές τις οποίες χαρακτηρίζει αξιόπιστες, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει ότι οι Ισλαμιστές αποκεφάλισαν πολλά από τα θύματα τους. Σε μια άλλη εξέλιξη, οι νεκροί, να πούμε, από αυτούς τους 700-600 περίπου είναι άμαχοι. Σε μια τελευταία εξέλιξη από τη Συρία, να πούμε, Μάρκο, ότι αεροπορικά πλήγματα δέχθηκαν οι τζιχαντιστές από δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας της Συρίας, του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 31 μαχητές τους στην περιοχή της Ράκα. Γιώργο Φελίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.